επίπεδο με τον Γιώργο Καμίνη να βάλει ανοιχτά κατά των μεγάλων κομμάτων. Τα μεγάλα κόμματα κάνανε τεράστιο λάθος με το να εξευτελίσουν την τοπική αυτοδιοίκηση περιφέροντας το δίσκο της υποψηφιότητας. Προφανώς και δεν είναι αντίπαλός μου ο κύριος Καμίνης. Δεν έχω αντιπαράθεση με κανέναν. Αντίπαλός μου είναι μόνο τα προβλήματα που έχει κληρονομήσει η Αθήνα από την απελθούσα δημοτική αρχή. Εν τω μεταξύ, ένα 24ωρο μετά τις αιχμές Γλέζου για την επιλογή του πρώην βουλευτή του Πασό και της Δημάρου Οδυσσέα Βουδούρη ως υποψηφίου με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παπάς, υπεραμείνεται αυτής της επιλογής. Ο Οδυσσέας θα είναι νικητής στην Πελοπόννησο. Η διαπλοκή και η Νέα Δημοκρατία θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ απομονωμένο και χωρίς συμμάχους. Γι' αυτό και βροντοφωνάζουν: ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απομονωμένος και όταν συμμαχεί, κάνουν τα πάντα για να σπάσουν τη συμμαχία. Την ίδια ώρα από τη Θεσσαλονίκη, σφοδρή ήταν η επίθεση του Πάνου Καμένου στον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Ένα δήμο που έχει δήμαρχο που αποτελεί όνειδος. Ένα δήμαρχο ο οποίος σε δημόσια δήλωσή του πριν από λίγο καιρό χαιρέτησε τον Κεμάλ Ατατούρκ σαν το μεγάλο ηγέτη της Θεσσαλονίκης. Δεν αξίζει της Θεσσαλονίκης τέτοιος δήμαρχος. Για τις ευρωεκλογές τώρα, σε αναζήτηση υποψηφιοτήτων που θα συσπηρώσουν την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου για τη στελέχωση του Ευρωψηφοδελτίου. Πρώτο όνομα που ακούγεται για να τοποθετηθεί ως υποψήφιο ευρωβουλευτής είναι αυτό της Δώρας Βακογιάννη. Δεν είναι στους στόχους μου, όμως η πορεία μου στην πολιτική έχει αποδείξει ορισμένα πράγματα. Ήμουν και είμαι συνεπής στις θέσεις μου και δεν έχω αρνηθεί να δώσω μάχες όταν χρειάζεται. Πάντως στην κεντροαριστερά, οι ζυμώσεις μεταξύ του Πασό και της κίνησης των 58 συνεχίζονται. Ο Ευαγγέλος Βενιζέλος άφησε σήμερα εχμές κατά της Δημάρη για την ανένδοτη στάση της να συμμετέχει στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση κοινού ευρωψηφοδελτίου. Το μεγάλο δίλημα ποιο ήτανε? Μπορείς να είσαι κεντροαριστερός και ταυτόχρονα να μετέχεις στην ευθύνη της διακυβέρνησης χωρίς να θέλεις να φανείς αϊπάρθενος, χωρίς ευθύνη, χωρίς συμμετοχή, χωρίς φθορά? Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί.